στη λάσπη. Είναι αυτοί που προσπάθησαν πολλές φορές να εκμυδενίσουν και να υποτιμήσουν το έργο μας, να παραποιήσουν την αλήθεια, ισχυριζόμενοι και διαδίδοντας μεταξύ άλλων ότι κόστησαν πολλά χρήματα οι παιδικές χαρές που κατασκευάσαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, ενώ άλλες πανομοιότητες ήταν φθηνότερες και μάλιστα αυτό το ψέμα το χρησιμοποιούν και τώρα, προεκλογικά, φωτογραφίζοντας και ανεβάζοντας στο διαδίκτυο την παιδική χαρά της καλής, που δήθεν κόστησε πολλά χρήματα. Να ενημερώσω λοιπόν όλους ότι για όλα αυτά τα ψέματα έλαβα τις κατάλληλες απαντήσεις από τον ίδιο τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, βεβαίως στα θεσμικά όργανα, στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντήσεις που τους εξέθεσαν, καθώς αποδείχθηκαν τα ψέματά τους με στοιχεία, νούμερα και έγγραφα, αποδείχθηκε ότι δολίως παραποίησαν και απέκρυψαν την αλήθεια, παρουσιάζοντας διαφορετικές και λιγότερες εργασίες, διαφορετικές παιδικές χαρές, διαφορετικά υλικά, διαφορετική ποιότητα και συγκεκριμένα κατώτερα και λιγότερα των δικών μας. Πλησιάζει όμως ο καιρός που θα κρυθούμε όλοι μας για όσα κάναμε ή δεν κάναμε, για όσα είπαμε. Θα κρυθούν και αυτοί για όσα ψέματα είπαν, για όση προσωπική εμπάθεια και μίσος ανέτεια και αδικαιολόγητα έβγαλαν. Υλοποιήσαμε έργα ίδρυψης και αποχέτευσης σε όλο το Δήμο και επιπλέον αναμένουμε ένταξη έργων στο τομέα αυτό άλλων 6 εκατομμυρίων ευρώ. Κατασκευάζουμε σε 8 χωριά μας σύγχρονες υδατοδεξαμενές ίδρυψες, ένα πολύ σημαντικό και σπουδαίο έργο, προϋπολογισμού πάνω από 2.200.000 ευρώ και όμως ακόμη και για το έργο αυτό οι γνωστοί συκοφάντες λασπολογούν και εξαπατούν τους συνδημότες μας. Πλήρωσαν μάλιστα οι ίδιοι τους τη διενέργεια πραγματογνωσύνης από ιδιώτη μηχανικό, η οποία συντάχθηκε κατ' εντολή και καθηγόνιξή τους, χωρίς όμως καμία επιστημονική μέτρηση και έρευνα. Η τεχνική υπηρεσία όμως του Δήμου Σκύδρας, που αποτελείται και από συνδημότες μας επιστήμονες, αντικρούει με το αποδεικτικό υλικό που διαθέτει όλες τις υποφατίες και όλα τα ψέματα που χρησιμοποιούν κάποιοι. Και τι άλλο φυσικά να περιμένουμε από ανθρώπους που εξάντλησαν τη θητεία τους στην αυτοδιοικητική στα έδρανα της αντιπολίτευσης, εκτοξεύοντας ύβρις, απειλές, ψέματα, συκοφαντίες, καταθέτοντας μόνο καταγγελίες και αναφορές, χωρίς καμία ουσιαστική πρόταση, χωρίς πολιτικά επιχειρήματα, χωρίς πολιτικό λόγο και θέση.